Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Ο Απρίλιος θα είναι κρίσιμος μήνας για την εξέλιξη της πανδημίας. Αν δεν είχαν ληφθεί εγκαίρως τα μέτρα, θα θρηνούσαμε πάνω από 2.000 νεκρούς. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν οι επιστήμονες. Σήμερα ανακοινώθηκαν 27 νέα κρούσματα στην κοινότητα, 119 στο πλοίο Ελευθέρως Βενιζέλος και 23 στην δομή φιλοξενίας στη Ριτσόνα, η οποία βρίσκεται ήδη σε καραντίνα. Να περάσουμε όπως κάθε μέρα να ακούσουμε τα κυριότερα σημεία από την ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας. Σήμερα ανακοινώνουμε 27 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα μας και επιπλέον 23 κρούσματα από τη δομή φιλοξενίας προσφύγων στη Ριτσόνα. Είχαμε μέχρι πριν λίγο 49 κρούσματα από το πλοίο, αλλά θα σας αναφέρει ο Υπουργός νέα αποτελέσματα που μόλις έμαθε εντός ολίγου. Γι' αυτό και δεν σας λέω συνολικό αριθμό κρούσματων. Ήταν 1514 στη χώρα με τα μέχρι πριν λίγο δεδομένα. Αλλά ο συνολικός αριθμός θα διαμορφωθεί μετά τα τελικά αποτελέσματα από το πλοίο. 91 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η μέση ηλικία τους είναι 65 ετών, 16 είναι γυναίκες. Περισσότερο από το 75% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 9 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 3 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 53 θανάτους συνολικά στη χώρα. Η μέση ηλικία των θανόντων συμπατριωτών μας ήταν τα 72 έτη, με 39 άνδρες και 14 γυναίκες. Οι 50 από τους 53, το 94%, είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Σχετικά με τον εργαστηριακό έλεγχο, έχουν διενεργηθεί ως σήμερα 18.844 τεστ. Οι επόμενες εβδομάδες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, γι' αυτό και πρέπει να παραμείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο και ενωμένοι, όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός στη σημερινή ομιλία του προς την Ολομέλεια της Βουλής. Γιατί με επιμονή, με πειθαρχία και συνέπεια πάνω απ' όλα, μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας, μπορούμε να σπάσουμε την αλυσίδα της πανδημίας, να σταματήσουμε την εξάπλωση της νόσου. Ο κρατικός μηχανισμός αναλαμβάνει κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, νιώθω την ανάγκη να κλείσω με μια φράση του Πρωθυπουργού. Δεν είμαστε στην αρχή του τέλους, είμαστε στο τέλος της αρχής. Αντιλαμβανόμενος ότι οι επόμενες μέρες, οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες. Γιατί κάθε μέρα που περνάει απαιτείται από εμάς μεγαλύτερη αυτοπιθαρχία για να συνεχίσουμε να παραμένουμε στο σπίτι. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια όλοι μαζί και θα την ολοκληρώσουμε όλοι μαζί, στηρίζοντας και ενθαρρύνοντας ο ένας τον άλλον για να μείνουμε σπίτι και μόνο σπίτι. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αποτελεί νοσοκομείο αναφοράς και η μάχη στο νοσηλευτικό ίδρυμα συνεχίζεται με μπροστάριδες γιατρούς και εργαζομένους. Όμως πάνω απ' όλα είναι το φιλότιμο και ο αγώνας που δίνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου των Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Απόστολα Θανασόπουλο. Κύριε Θανασόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Η μάχη συνεχίζεται. Η μάχη συνεχίζεται έως ότου να βγούμε νικητές και από αυτή την κρίση, την υγειονομική κρίση. Ποιες είναι? Απλά θα πρέπει να μείνουμε όλοι στο σπίτι, να ακολουθούμε τις οδηγίες του ΕΟΔΗ απαραίτητα και των ειδικών. Θα πρέπει ο καθένας από μας να έχει τη δικιά του ευθύνη σχετικά με το κοινωνικό σύνολο, όπως λειτουργούμε εμείς στο νοσοκομείο του Ουρίου. Λειτουργούμε με ατομική και συλλογική ευθύνη και δημιουργεί ο καθένας από μας προϋποθέσεις κοινωνικής συνευθύνης. Δηλαδή ο καθένας από εμάς γίνεται ένα μικρό ΕΟΔΗ. Μένουμε σπίτι. Αυτό είναι κατανοητό, πρέπει να το ακολουθήσουμε. Εμείς μένουμε σπίτι. Εσείς όμως συνεχίζετε να είστε στο νοσοκομείο και να δίνετε τη μάχη. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί, κυρία Θανασόπουλε? Ξέρετε ότι το νοσοκομείο, το ΠΓΜΝΠ, είναι σημείο αναφοράς για τον κορονοϊό. Είναι δύο κλινικές οι οποίες είναι σημείο αναφοράς, είναι ο θάλαμος ανοιχτής πίεσης και είναι και έτοιμη η μονάδα προκειμένου να υποδεχτεί που εύχομαι το πευχόμαστε. Την κυριολεξία εύχομαι να μην είναι χρήσιμη, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες. Θα πάμε καλά όμως έως τώρα, γιατί μετά από ένα μήνα ακόμα στη μονάδα δεν έχει εισέλθει άτομο. Ωστόσο έχουν βρεθεί θετικοί
στον ιό και γιατροί και νοσηλευτές, σε κάτι που βέβαια θεωρείται και αναπόφευκτο, έτσι δεν είναι, κύριε Αθανασόπουλε, από τη στιγμή που... Πραγματικά η ομάδα των, η επιστημονική ομάδα των δημοξιολόγων κάνει έναν καθημερινό αγώνα δρόμου για προστασία και αυτοπροστασία των υγειονομικών. Πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί και οι νοσηλεύτες δημόσιων αλλά και οι κύριοι καθηγητές, ο αγώνας τους από ό,τι φαίνεται δίνει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, γιατί είναι απειροελάχιστα τα κρούσματα τα οποία υπάρχουν στο νοσοκομείο του Ρίου. Και αυτό γίνεται γιατί έγινε κατανοητό σε όλους εμάς πώς και τι μη τρόπο θα πρέπει να αυτοπροστατευόμαστε για να έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε στους ασθενείς. Και να συνεχίσετε έτσι με αυτήν την υπευθυνότητα, ωστόσο η απέτηση των εργαζομένων πια στα νοσηλευτικά ιδρύματα είναι να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά, για να έρθουμε και στα αιτήματα που προβάλλονται πια αυτό τον καιρό, κύριε Αθανασόπουλε. Πραγματικά, γιατί δεν είναι όλοι οι κλάδοι και όλες οι επαγγελματικές ομάδες οι οποίοι δουλεύουν στα δημόσια νοσοκομεία. Βλέπετε τώρα που προέκυψε αυτό το θέμα. Όλοι είμαστε εν δυνάμει ασθενείς. Τι συνεπάγεται τούτο? Συνεπάγεται ότι πραγματικά η δουλειά του υπαλλήλου στο δημόσιο νοσοκομείο είναι βαριά και ανθυγιεινή. Έχουμε πάμπολες φορές κάνουμε απεργιακές κινητοποιήσεις σχετικά με αυτό. Μας χτυπούσαν για το δίκαιο του αιτήματός μας φιλικά την πλάτη ή εκάστοτε κυβερνήσεις, υπουργοί και ούτω καθεξής. Όμως τώρα πιστεύω ότι έφτασε η ώρα. Θα πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει επάνω σε αυτό το θέμα και να δώσει το βαρύ και ανθυγινό σε όλους τους εργαζόμενους των δημοσίων νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μάλιστα. Δεν έχετε βέβαια κάποιο, ως αίτημα έχει κατατεθεί, δεν έχετε κάποια απάντηση, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Αυτά θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες. Κύριε Αθανασόπουλε, να σας ευχαριστήσω. Προέχει αυτή τη χρονική στιγμή η μάχη η οποία δίνεται καθημερινά και η γραμμή που πρέπει να κρατήσει. Σε δεύτερο χρόνο θα τα δούμε όλα αυτά, αλλά πρέπει να γνωρίζει η πολιτεία ότι τουλάχιστον σε όλους αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή, και όχι μοναχά οι γιατροί νοσηλευτές, αλλά και οι υπόλοιπες ειδικότητες και όλοι οι νοσοκομιακοί υπάλληλοι θα πρέπει να τύχουν του βαρέως και ανθυγιεινού, γιατί είναι πραγματικά ανθυγιεινή η εργασία μας. Πάντως, από τους πολίτες κυρίως και από την κυβέρνηση εισπράτεται τα εύσημα όλοι οι υγειονομικοί, κύριε Αθανασόπουλε. Και αυτό είναι μια ηθική ικανοποίηση. Βλέπουμε από τη μεριά των συμπολιτών μας ότι τούτη τη χρονική στιγμή το χειροκρότημα για όλους τους υγειονομικούς. Το χειροκρότημα γιατί οι άνθρωποι δίνουν την ψυχή τους και το φιλότιμο πραγματικά όλων αυτών των συναδέλφων οι οποίοι δίνουν την ψυχή τους είναι για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε ανθρώπινες ζωές. Μάλιστα. Όχι μοναχά για τον κορονοϊό, αλλά όμως και το προηγούμενο χρονικό διάστημα πριν κορονοϊό και στην εξέλιξη και ό,τι τύχει μετά, πάντα το δημόσιο σύστημα υγείας είναι εκείνο το οποίο θα έχει εκείνη τη δυνατότητα, αν βοηθήσει και η κυβέρνηση, που φαίνεται τώρα ότι ξεκινάνε προσλήψεις, ότι ξεκινάει μια χρηματοδότηση, ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος προσφέρει στο δημόσιο νοσοκομείο. Μακάρι αυτό να συνεχιστεί, να συνεχιστούν οι προσλήψεις για να έχει τη δυνατότητα το δημόσιο σύστημα υγείας να ανταπεξέλθει και μελλοντικά. Γι' αυτό και λέμε ότι οι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πρέπει να γίνουν αορίστου χρόνου, γιατί είναι χρήσιμοι, γιατί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και αυτό αφορά όλες τις επαγγελματικές ομάδες. Και οι επιμουρικοί και οι της καθαριότητος και οι της ίδιες και οι τραπεζοκόμοι και οι πάντες, όσοι δουλεύουν με οποιαδήποτε σχέση εργασία στο δημόσιο νοσοκομείο, καλύπτουν και νέες οργανικές θέσεις και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Κύριε Αθανασόπουλε, να σας ευχαριστήσω για αυτήν την συνομιλία. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σας εύχομαι. Να είστε καλά και εσείς, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν, πραγματικά μάχη δίνεται καθημερινά, σε καθημερινή βάση, 24 ώρες το 24ωρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Να πάμε όμως τώρα στον συνάδελφο Σωτήρη Παπανδρέου, γιατί είχαμε σήμερα
και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα. Είχαμε λοιπόν την τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη στην Ολομέλεια της Βουλής. Είπε, αν χαλαρώσουμε θα το πληρώσουμε ακριβά. Έκανε βέβαια και μία αναφορά για την Πάτρα και το πόσο ακριβά θα το πληρώσουμε είναι ανατριχιαστικά τα νούμερα που μας είπε ο κύριος Τσιόδρας σήμερα, ότι αν δεν είχαμε λάβει, δεν είχαν ληφθεί τα μέτρα αυτά, θα θρηνούσαμε πάνω από 2.000 νεκρούς αυτή τη στιγμή, Σωτήρη. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα καταγράφει ένας θάνατος στην Ελλάδα, τη στιγμή που σε άλλες χώρες καταμετρώνται εκατοντάδες καθημερινά, όχι μόνο σήμερα. Στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία βλέπουμε τι γίνεται, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι τραγικά τα νούμερα που βλέπουμε, σε αντίθεση με τον έλεγχο που τουλάχιστον μέχρι στιγμής φαίνεται να κρατούμε εδώ στην χώρα μας, πάντα με βάση τα περιοριστικά μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή έγκαιρα, σύμφωνα με όλους τους ειδικούς, αλλά και από την πρακτική, από ό,τι βλέπουμε και διαπιστώνουμε και μόνοι μας. Να πούμε ότι σήμερα να συνεχίσουμε έτσι, Σωτήρη. Βεβαίως, χρειάζεται αγώνας και συνεχής προσπάθεια, και γιατί μην ξεχνάμε, μην μας διαφεύγει ποτέ, ότι μπροστά μας έχουμε έναν ακόμα μήνα τουλάχιστον επίπονης προσπάθειας και υπομονής από όλους μας στην τήρηση όλων αυτών των μέτρων. Να πούμε ότι σήμερα, Έφη, όπως προανέφερες, είχαμε μία συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής με αντικείμενο την κύρωση των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που έχουν ανακοινωθεί τις προηγούμενες ημέρες για την εφαρμογή όλων αυτών των ρυθμίσεων και των περιοριστικών μέτρων που ξέρουμε. Είχαμε την παρέμβαση φυσικά του Πρωθυπουργού, γιατί η συζήτηση γίνεται σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων. Εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πάτρα και φυσικά στην απαγόρευση που έγινε, όπως θυμόμαστε όλοι εδώ, και πριν από ένα μήνα, με την απαγόρευση της διεξαγωγής των καρναβαλικών εκδηλώσεων, γιατί στην ουσία από εκεί ξεκίνησε η επιβολή των περιοριστικών μέτρων κατά του κορονοϊού. Κινηθήκαμε με διορατικότητα και τόλμη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Όταν ακυρώσαμε τις καρναβαλικές εκδηλώσεις στην Πάτρα, δεν είχαμε καν το πρώτο κρούσμα στη χώρα μας, και έτσι είναι γεγονός αυτό. Πήραμε μια τολμηρή απόφαση με οικονομικό κόστος, το αναγνωρίζει αυτό ο Πρωθυπουργός, το οποίο πιστώθηκαν οι πολίτες στην Πάτρα και τη Δυτική Πελοπόννησο, γιατί όπως θυμόμαστε πολύ καλά, τότε είχαμε και μια έτσι μαζική κινητοποίηση φορέων που ζητούσαν τότε την ρύθμιση και την ανάληψη πρωτοβουλίων από την κυβέρνηση, προκειμένου να ανακουφιστούν τότε οι επιχειρήσεις που είχαν πληγεί. Όπως είδαμε, επεκτάθηκαν όλα αυτά τα μέτρα σε όλη την οικονομία για να βρεθούμε σήμερα στην κατάσταση που είμαστε. Τουλάχιστον το κόστος, και αυτό το κόστος το αναγνωρίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι, βέβαια, σε σχέση από ό,τι με φαίνεται, την ακύρωση των καρναβαλικών. Δεν περιμένουμε κάποιο ειδικότερο καθεστώς για τις επιχειρήσεις της Πάτρας. Όπως είχαμε πει και τότε, όλα αυτά εντάχθηκαν στο συνολικότερο πακέτο των ρυθμίσεων που ήδη βλέπουμε τίθενται σε εφαρμογή σήμερα. Και φυσικά όλα αυτές οι ρυθμίσεις αφορούν και τις επιχειρήσεις της Πάτρας. Δεν είμαστε στην αρχή του τέλους, είμαστε όμως στο τέλος της αρχής. Ανέφερε στην παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκης. Είναι μια ρίση που αποδίδεται στον Winston Churchill. Είναι πολεμική η ορολογία που χρησιμοποιεί ο Πρωθυπουργός, γιατί όπως θυμόμαστε πολύ καλά, στο πρώτο του διάγγελμα είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο με την κατάσταση που επικρατεί, την υγειονομική του κορονοϊού. Τόνισε ότι ο Απρίλιος ίσως αποδειχθεί καθοριστικός για το μέλλον και μίλησε για τα πρώτα συγκρατημένα ελπιδοφόρα αποτελέσματα, αλλά και για το όσα έρχονται. Απαιτείται σταθερή προσήλωση στο στόχο, πειθαρχία, ενότητα και αλληλεγγύη. Και είπε ότι αν χαλαρώσουμε θα το πληρώσουμε ακριβά. Και να πάμε τώρα, Σωτήρη, στις παραβάσεις. Ναι. Τα μέτρα συνεχίζουν να ισχύουν, ίσως έχουμε και πιο αυστηρά μέτρα. Τι γίνεται με τις παραβάσεις στην περιοχή? Ναι, έχουμε καινούργια στοιχεία σήμερα. Να πούμε πανελλαδικά, πρώτα απ' όλα, έχουν καταγραφεί 15.500 περίπου παραβάσεις από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, που επευλήθη τότε το μέτρο, που ξεκίνησε το μέτρο του περιορισμού της κυκλοφορίας. Φυσικά έχουν επιβληθεί και ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα, κλήσεις δηλαδή των 150 ευρώ. Και να πούμε ότι σήμερα βεβαιώθηκαν σε όλη την επικράτεια, όταν λέμε σήμερα εννοούμε από την χθεσινή ημέρα μέχρι τις 6 το πρωί, έτσι γίνεται η καταγραφή των περιστατικών, είχαν επιβληθεί στην όλη την επικράτεια 630 παραβάσεις και διοικητικά πρόστιμα, εκ των οποίων 43 στη Δυτική Ελλάδα. Μάλιστα. Η περιοχή μας, να πούμε ότι βρίσκεται σε μια
καθοδική πορεία ως προς την παραβατικότητα. Ενώ ξεκινήσαμε πολύ ψηλά, βρισκόμαστε πλέον κάτω από τη μέση, η περιοχή μας, η Δυτική Ελλάδα. Και να πούμε ότι σε 9 μέρες συνολικά στη Δυτική Ελλάδα έχουν επιβληθεί 1.068 διοικητικά πρόστιμα. Μάλιστα. Για αντίστοιχες παραβάσεις των περιοριστικών μέτρων που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση. Και επειδή είμαστε πριν το Πάσχα και κάποιοι θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να ταξιδέψουν στα χωριά τους, Σωτήρη, ναι. Αυτό φέτος με ποιο πιστοποιητικό θα περάσει κάποιος από τα διόδια για να πάει στο χωριό? Το πιο έγκυρο και πιο συνηθισμένο πιστοποιητικό σε αυτές τις περιπτώσεις για να αποδείξει κάποιος το μόνιμο τόπο κατοικίας του είναι η φορολογική δήλωση, το εκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης. Οπότε μάλλον θα υπάρχει τέτοια μπλόκα στα διόδια, στις εθνικές οδούς και στους οδικούς άξονες. Έτσι αναφέρουν οι πληροφορίες δημοσιογραφικές. Όποιος πολίτης επιχειρήσει να μετακινηθεί προς τα χωριά του, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με το εκαθαριστικό της φορολογικής του δήλωσης, εκεί όπου αναγράφεται ο μόνιμος τόπος κατοικίας. Και φυσικά η μετάβαση στο μόνιμο τόπο κατοικίας δεν απαγορεύεται, να το πούμε. Είναι άπαξ όμως. Δηλαδή, μία φορά θα πρέπει να γίνει χρήση. Κυρίως αυτό το μέτρο θα χρησιμοποιηθεί, Έφη, να πούμε, για τις μετακινήσεις στα νησιά. Γιατί εκεί υπάρχει ήδη το μέτρο που εφαρμόζεται και είναι και πιο ελέγξιμη κατάσταση στα λιμάνια, όπως καταλαβαίνεις. Τα οδικά δίκτυα, ξέρουμε ότι ο κάθε οδηγός μπορεί να πάρει και ένα επαρχιακό οδικό δίκτυο και να διαφύγει με κάποιο τρόπο των ελέγχων. Αλλά στα νησιά τουλάχιστον οι έλεγχοι είναι πολύ πιο αυστηροί και πιο άμεση και πιο αποτελεσματικοί. Γιατί ένα καράβι πηγαίνει όλο και όλο σε αυτά τα μέρη και εκεί είναι πιο εύκολη η διασταύρωση και η επιβεβαίωση του τόπου και του μόνιμου τόπου κατοικίας κάποιου ταξιδιώτη. Αυτά είναι τα μέτρα που εξετάζονται. Βέβαια υπάρχουν και άλλα σενάρια στο τραπέζι σε σχέση με τις δυνατότητες εξόδου που θα δίνονται στους πολίτες από το σπίτι τους. Οι πληροφορίες αναφέρουν αυτό που είχαμε πει και εμείς πριν από μερικές ημέρες, ο περιορισμός δηλαδή του αριθμού των εξόδων από το σπίτι για συγκεκριμένους λόγους πάντα. Τα σενάρια αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο και η πιθανότητα να δίνεται 2-3 δυνατότητες εξόδου από το σπίτι για τους πολίτες τις επόμενες ημέρες. Κάτι το οποίο μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί και αν εφαρμοστεί τις προσεχείς ημέρες. Θα τα δούμε λοιπόν αυτά και μάλλον σε αυτή την κατεύθυνση προχωράει η κυβέρνηση, να εφαρμοστούν και άλλα μέτρα, Σωτήρη. Βέβαια, αυτό θα εξαρτηθούν όλα βέβαια και από την πορεία εξέλιξης της νόσου, έτσι. Και βέβαια από την τήρηση όλων των περιοριστικών μέτρων. Μάλιστα. Γιατί είδαμε τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε και στη συνέχεια, Σωτήρη. Στη δίνη τώρα του κορονοϊού, κυρίες και κύριοι, οι επιχειρήσεις με την αγωνία για την επόμενη μέρα να χτυπά κόκκινο. Παρεμβάσεις έχουμε προς τον αρμόδιο υπουργό και από το επιμελητήριο Αχαΐας με στόχο να παραμείνει ενεργητική επιχειρηματική η κοινότητα εν μέσω της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που πλήττει όλο τον πλανήτη. Πάμε να μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Πλάτωνα Μαρλαφέκα, πρόεδρο του επιμελητήριου Αχαΐας. Κύριε Μαρλαφέκα, καλησπέρα. Μας ακούτε? Κύριε Μαρλαφέκα. Δεν νομίζω. Κύριε Μαρλαφέκα, μας ακούτε? Με ακούτε? Και βέβαια σας ακούμε. Εσείς μας ακούτε, κύριε Μαρλαφέκα? Βεβαίως σας ακούμε. Καλησπέρα. Κύριε Μαρλαφέκα. Θα πρέπει μάλλον, δεν έχουμε καλή σύνδεση. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με τον κύριο Μαρλαφέκα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα και τα οικονομικά προβλήματα που προκύπτουν. Έχουμε και ένα θέμα που ζήτησε το επιμελητήριο, τη λήψη μέτρων που θα λειτουργήσουν ως επούλωση της ζημιάς που προκαλείται από την αναστολή για 75 ημέρες επιταγών και γραμματείων. Θα τα δούμε όλα αυτά εφόσον καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Αχαΐας. Να πάμε τώρα και πάλι στον συνάδελφο Σωτήρη Παπανδρέου σε ένα άλλο θέμα. Α, έχουμε τον κύριο Μαρλαφέκα. Ναι. Μας ακούτε, κύριε Μαρλαφέκα? Μας ακούτε? Κύριε Μαρλαφέκα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε μαζί του. Θα κάνουμε ακόμα μια προσπάθεια. Ηχηρή προειδοποίηση για να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Ηχηρή προειδοποίηση από την Κομισιόν για τη ρύπανση του Αλφίου.
συμμορφωθείτε, αλλιώς δεν θα έχετε πρόσβαση στα κονδύλια για την διαχείριση αποβλήτων. Αυτή ήταν η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερώτηση της Ευρωβουλευτή Μαρίας Σπυράκη. Ο Σωτήρης Παπανδρέου γνωρίζει το θέμα. Σωτήρη, ναι. Η ρύπανση του Αλφίου, λοιπόν, αυστηρή προειδοποίηση της Κομισιόν. Γιατί ρύπανση μιλάμε όμως? Μιλάμε για μια τοξική βόμβα που υπάρχει στις όχθες του ποταμού Αλφίου, στην Ηλία. Ξέρουμε και το πρόβλημα που υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό, με τη συγκέντρωση περίπου 100.000 δεμάτων από αστικά, με αστικά υπορρήματα. Και όπως καταλαβαίνεις, η κατάσταση εκεί δεν είναι απλά κρίσιμη, είναι επικίνδυνη για την δημόσια υγεία και για το περιβάλλον της περιοχής. Να πούμε ότι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητείται ταχεία και αποτελεσματική δράση για την βελτίωση των κακών αποτελεσμάτων διαχείρισης αποβλήτων στον ποταμό Αλφιό. Έγινε η παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τις ελληνικές αρχές και μάλιστα υπάρχει και η προειδοποίηση πως τα σχέδια για την διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να προσαρμοστούν μέχρι φέτος στις 5 Ιουλίου, προκειμένου η χώρα μας να έχει πρόσβαση και στα σχετικά χρηματοδοτικά κονδύλια που πρόκειται να διατεθούν για την περίοδο του 2021-2027 για το καινούριο ΕΣΠΑ. Ναι. Όπως καταλαβαίνεις, έχουμε μπροστά μας να υλοποιήσουμε σημαντικά μεγάλα έργα διαχείρισης αποβλήτων και αν βρισκόμαστε σε εκκρεμότητα με υπάρχοντα προβλήματα όπως αυτό του Αλφιού, τότε η χώρα μας θα βρεθεί αντιμέτωπη ακόμα και με τον κίνδυνο να μην μπορεί να πάρει τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία και να τα χρησιμοποιήσει για την κατασκευή έργων διαχείρισης απορριμμάτων. Να πούμε ότι το θέμα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης του ποταμού Αλφίου με την απόρριψη, τη συγκέντρωση μάλλον, σε διπλανό, σε παρακείμενο χώρο 100.000 δεμάτων αποβλήτων, έθεσε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μαρία Σπυράκη, κατέθεσε συγκεκριμένη ερώτηση προς την Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε άμεσα, επισημένοντας σε γραπτός ότι ήδη από το 2018 έχει καλέσει την ελληνική κυβέρνηση να συμμορφωθεί με την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Προφανώς εδώ μιλάμε για την ανάγκη απομάκρυνσης αυτών των δεμάτων. Μιλάμε για ένα βουνό από δέματα, από απορρίμματα που έχουν συγκεντρωθεί εκεί από διάφορες περιόδους συγκέντρωσης απορριμμάτων στην περιοχή της Ηλίας. Και έχουν κληθεί, όπως είπαμε, οι ελληνικές αρχές να αναλάβουν δράση και ταχεία και αποτελεσματική δράση για τη διαχείριση αυτού του κρίσιμου προβλήματος, προκειμένου να μας δοθεί η δυνατότητα σαν χώρα μέσα στα επόμενα χρόνια να έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία για να προχωρήσουμε και σε έργα βελτίωσης. Αυτός είναι ο κίνδυνος που τίθεται. Έχουμε μπροστά μας ένα χρηματοδοτικό πακέτο που, σύμφωνα με πληροφορίες, φτάνει μεταξύ 1,3 και 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και όπως καταλαβαίνεις, η χώρα κινδυνεύει να χάσει αυτούς τους χρηματοδοτικούς πόρους αν δεν φροντίσει πρώτα να επιλύσει σημαντικά προβλήματα διαχείρισης απορριμμάτων όπως αυτό που υπάρχει στις όχθες του ποταμού Αλφίου. Είναι ένα κρίσιμο πρόβλημα, ένα μεγάλο σοβαρό ζήτημα που πρέπει να μας αφορά όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, κυρίως στην περιοχή της Ηλίας που το αντιμετωπίζει κιόλας, αλλά περισσότερο και σαν κράτος για τη διαχείριση όλων αυτών των κρίσιμων ζητημάτων. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι, Σωτήρη. Γιατί ρύπανση, αυτό που σε ρώτησα και στην αρχή, γιατί ρύπανση μιλάμε, δηλαδή τι είδους ρύπανση έχουμε? Άμα δεις, υπάρχει πάντα κίνδυνος διαρροής από αυτούς τους σάκους που έχουν συγκεντρωθεί. Είναι δέματα, δεματοποιημένα σκουπίδια είναι και απορρίμματα τα οποία έχουν αφαιθεί ακριβώς δίπλα στις όχθες του ποταμού Αλφίου. Αν καταλαβαίνουμε πολύ καλά, αν διαφύγουν από εκεί λίμματα, τότε αυτά θα εισέλθουν όχι μόνο στον υδροφόρο ορίζοντα, αλλά και κατευθείαν στην κήτη του ποταμού και από εκεί θα καταλήξουν και στις καλλιέργειες που υπάρχουν κατά μήκος του ποταμού, αλλά και κυρίως και στη θάλασσα, στη θαλάσσια περιοχή. Γιατί ο ποταμός εκβάλλει, όπως ξέρουμε πολύ καλά, στο Ιωνικό Πέλαγος. Όλα αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν τάχιστα. Θα πρέπει σίγουρα. Όπως ξέρει, οι Ηλίοι ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει στη συγκέντρωση όλων αυτών των απορριμμάτων. Εκεί, όποιος δει φωτογραφίες έφη, θα του σηκωθεί η τρίχα από την εικόνα αυτή που θα αντικρίσει. Μιλάμε για χιλιάδες, 100.000 δέματα συγκεντρωμένα. Έχουν σχηματίσει σχεδόν ένα βουνό. Σε μια κατάσταση που καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά τα ζητήματα απαιτούν έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, Σωτήρη. Την ανάγκη τώρα να κλείσει το Νότιο Πάρκο και η Πλάση στην Πάτρα υπογραμμίζει ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Πάτρα Ενωμένη Νίκος Παπαδημάτος. Καλεί τον Δήμαρχο της Πάτρας να αναλάβει την πρωτοβουλία. Την ίδια ώρα, κάτοικοι στον Ρίγανόκαμπο ζητούν μέτρα για τους Ρωμά, για τον καταβλισμό
των Ρωμά που ζουν εκεί. Πάμε στην συνάδελφο Μαρία Σταθοπούλου. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έφη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα να ξεκινήσουμε λοιπόν, Έφη, από τον κύριο Παπαδημάτου, τον επικεφαλής της παράταξης. Να ξεκινήσουμε από τον Ριγανόκαμπο, Μαρία, που εκεί οι κάτοικοι ζητούν μέτρα για τον καταβλισμό των Ρωμά, υπό τον φόβο βέβαια της πανδημίας, υπό τον φόβο του κορονοϊού. Πολύ σωστά, Έφη. Η Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων του Ανατολικού Διαμερίσματος, σε επιστολή που απέστειλε προς τις τοπικές αρχές πρώτα απ' όλα και στη συνέχεια τους αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Κικίλια, τον κύριο Γέρα Πετρίτη, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, ζητά να ληφθούν άμεσα μέτρα στην κατεύθυνση της μείωσης και εξάπλωσης του κορονοϊού στην ομάδα των Ρωμά, στην Πάτρα βέβαια, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Στην επιστολή τους περιγράφουν αναλυτικά το πρόβλημα που υπάρχει με τον καταβλισμό των Ρωμά που βρίσκεται στην περιοχή της Εγκλικάδας. Περιγράφουν αναλυτικά το τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Αναφέρονται στον Δήμο Πατρέων και μάλιστα εκφράζουν την ανησυχία τους και εκφράζουν και βολές κατά του Δήμου Πατρέων, τονίζοντας ότι προχώρησε για μία και μόνο φορά σε απολύμανση του πόρου, ενώ θα έπρεπε να γίνεται καθημερινά απολύμανση, να γίνονται τουλάχιστον αρκετά συχνά, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Άλλωστε, όπως λένε, την ευθύνη της απολύμανσης όλων των χώρων την έχουν οι Δήμοι ανά την Ελλάδα και θα πρέπει να προχωρούν στις ανάλογες παρεμβάσεις. Πιο συγκεκριμένα, Έφη, ζητούν να υπάρξει συντονισμός των πορεών για την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται, να γίνουν διαγνωστικά τεστ στον πληθυσμό των Ρωμά, να μετεγκατασταθούν σε χώρους που να τηρούν τους όρους υγιεινής και βέβαια να κλείσει ο καταβλισμός των Ρωμά. Είναι κάτι το οποίο ζητούν χρόνια οι κάτοικοι, Έφη. Θέλω να σου πω επίσης ότι μιλήσαμε με κατοίκους, εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Ζητούν τη λήψη μέτρων γιατί οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι το τελευταίο χρονικό διάστημα μάλιστα έχουν αυξηθεί, είναι γύρω στα 150 άτομα, όπως μας λένε χαρακτηριστικά. Δεν τηρούν κανένα μέτρο ασφαλείας, δεν μένουν σε ένα χώρο, κινούνται σε διάφορους χώρους, μέσα στο κέντρο της Πάτρας, έξω από το σούπερ μάρκετ και γενικότερα σε διάφορα σημεία. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό να νοσήσουν, να μεταδώσουν τον ιό, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό και ζητούν να υπάρξουν μέτρα. Αυτούς τους φόβους λοιπόν εκφράζουν οι κάτοικοι. Και να πάμε πολύ σύντομα και στην Μαρία και στον κύριο Νίκο Παπαδημάτο, ο οποίος ζητά από τον Δήμαρχο να κλείσει επιτέλους τον Νότιο Πάρκο και την Πλάζ. Πολύ εμφαντικά ο Νίκος Παπαδημάτος, ο επικεφαλής της παράταξης Πάτρα Ενωμένη, ζητά από τον Δήμαρχο Πατρέων να προχωρήσει στο κλείσιμο του Νότιου Πάρκου και της Πλάζ της Πάτρας, καθώς τον τελευταίο καιρό παρατηρείται συνωστισμό ατόμων και αφού δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ελεγχθεί η κατάσταση, θα πρέπει επιτέλους να κλείσουν οι συγκεκριμένοι χώροι, κάτι που έχει συμβεί, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Θυμίζουμε ότι πρώτη η Θεσσαλονίκη και σήμερα, πριν από λίγο, όπως έγινε γνωστό, έκλεισε και ο Βόλος την παραλιακή του περιοχή. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τόσο ο ίδιος ως γιατρός, όσο και ο Δήμαρχος ως γιατρός, γνωρίζουν τη μεταδοτικότητα του ιού, γνωρίζουν την κατάσταση που υπάρχει και πρέπει να προχωρήσει σε αυτή την απόφαση. Είναι για το κοινό καλό και θα αποφύγει να χαρακτηρίζεται κάθε πράξη του από καθαρά κομματικά κριτήρια, εάν προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια η οποία είναι επιβεβλημένη. Να κλείσει λοιπόν το Νότιο Πάρκο και την Πλάζ. Να σε ευχαριστήσω, Μαρία, και να έρθουμε κυρίες και κύριοι πάλι και στο θέμα των καταβλισμών των Ρωμά και να πάμε στη Δυτική Αχαΐα, όπου επί του παρόντος δεν δίθεται σύντημα καραντίνας στους οικισμούς των Τσιγκάνων. Σωτήρη, κάτι τέτοιο είχε ζητήσει ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, ο κ. Μιλωνάς. Ναι, βέβαια η εικόνα εδώ στη Δυτική Αχαΐα δεν είναι ίδια με την εικόνα που μας μετέφερε η συνάδελφος η Μαρία Σταθοπούλου στο Ριγανόκαμπο. Προφανώς στο Ριγανόκαμπο είναι πολύ χειρότερες οι συνθήκες και πολύ πιο επικίνδυνες. Ωστόσο, εδώ τα ζητήματα στην Δυτική Αχαΐα έχουν να κάνουν περισσότερο με την κοινωνική συμπεριφορά, με την κοινωνική
με τη συμμετοχή του, των μελών της κοινότητας των Τσιγκάνων στην δημόσια ζωή και στο πώς συμπεριφέρονται. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι έχουν παρατηρηθεί εκεί φαινόμενα συγκεντρώσεων, συνωστισμού και όπως καταλαβαίνεις όλα αυτά τα ζητήματα έχουν προκαλέσει και μία ανησυχία. Ο κύριος Μιλωνάς επικοινώνησε και με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον Νίκο Χαρδαλιά, έτσι δεν είναι? Είχε μία επικοινωνία χθες αργά το βράδυ, το μεταφέραμε και εμείς από εδώ, είχαμε αυτή την πληροφορία. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο κρούσμα στους οικισμούς των Τσιγκάνων, στην Γάτο Χαΐα και στην ευρύτερη περιοχή. Δεν υπάρχει κάποιο κρούσμα, οπότε δεν υπάρχει ανάγκη να ληφθούν. Γιατί έχουν γίνει έλεγχοι, Σωτήρη? Ζήτησε, δεν έχουν καταγραφεί κάποιο κρούσμα. Δεν έχει καταγραφεί. Ωστόσο, ο Δήμαρχος ζήτησε να γίνουν έλεγχοι. Μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει ο ΕΔΗ πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί ζητήθηκε η κάθοδος ενός κλιμακίου για να πραγματοποιήσει τεστ. Κυρίως για να γίνουν γιατί, για να προληφθούν διάφορες καταστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανεξέλεκτη εμφάνιση τέτοιων κρουσμάτων. Δεν τέθεται θέμα να μπει σε καραντίνα ο οικισμός, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα. Αν και ζητήθηκε από κάποια στελέχη της Δημοτικής Αρχής, αυτό δεν πρέπει να το αποκρύψουμε. Υπήρξαν τέτοιες φωνές. Ωστόσο, αν δεν υπάρχει λόγος να μπει σε καραντίνα. Δεν υπάρχει λόγο, ο κύριος Χαρδαλιάς που απέκλεισε αυτό. Δεν υπάρχει ζήτημα να μπει σε καραντίνα μια ολοκλήρη περιοχή χωρίς να υπάρχουν κάποια καταγεγραμμένα κρούσματα. Και να συλλαμβάνονται τα μέτρα, γίνουν οι απαραίτητοι. Το θέμα είναι με τον περιορισμό, όπως είπαμε. Και αν γίνουν οι έλεγχοι στη Δυτική, αν γίνουν οι έλεγχοι στη Δυτική Αχαΐα, Σωτήρη, ας περάσουμε μετά και από τον Ριγανόκομπο. Βεβαίως, γιατί κλιμάκια του ΕΟΔΗ. Θεωρούμε ότι είναι πολύ πιο επικίνδυνη κατάσταση, γιατί εκεί πέρα ξέρουμε τις υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε, Σωτήρη, σε σχέση με αυτά τα θέματα για τα μέτρα που λαμβάνονται σε ειδικές περιοχές? Τουλάχιστον εδώ προς την περιοχή της δική μας δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένα ειδικότερα μέτρα που εφαρμόζονται πέρα από τα γενικότερα που ξέρουμε που έχουν ανακοινωθεί από την πλευρά της κυβέρνησης. Εδώ στην περιοχή υπάρχει κάτι. Όχι, κάποια συγκεκριμένα, και ευτυχώς παραμένουμε σε μια πολύ ελέγξιμη κατάσταση όπου τα κρούσματα είναι σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο, ευτυχώς. Και να μείνουν έτσι, Σωτήρη. Και έτσι να μείνουμε. Και αυτό όμως που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ειδικά του νοσοκομείου, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στην Πάτρα. Τα ακούσαμε πριν και από τον κύριο Αθηνασόπουλο. Εκεί έχουν καταγραφεί κάποια κρούσματα μεταξύ του ιατρικού προσωπικού. Υπάρχει κόσμος που έχει μπει σε καραντίνα. Εκεί άπτονται όλα αυτά τα ζητήματα με τα μέτρα προστασίας που απαιτούν και δικαιούνται και πρέπει να φροντίσει η κυβέρνηση να δώσει, να προσφέρει στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που διαχειρίζεται όλες αυτές τις επικίνδυνες καταστάσεις. Έτσι πρέπει. Να σε ευχαριστήσω, Σωτήρη. Και νομίζω ότι τώρα, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μαρλαφέκα, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Είπαμε, κύριε Μαρλαφέκα, μας ακούτε? Εγώ τώρα δεν ακούω εγώ. Σας ακούω μια χαρά. Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά. Επιτέλους μπορούμε να μιλήσουμε. Είπα και πριν ότι στην δίνη του κορονοϊού επιχειρήσεις με την αγωνία για την επόμενη μέρα. Όλοι αυτό σκεφτόμαστε. Έχετε ζητήσει, ζητήσατε χθες και πρέπει να διαχειριστείτε ένα θέμα, να διαχειριστείτε οι επιχειρηματίες να διαχειριστούν και ζητάτε μέτρα για το πώς θα λειτουργήσουν οι 75 μέρες που δίνονται ως αναστολή για επιταγές και γραμμάτια. Ναι. Θεωρείτε ότι είναι, ότι είναι ένα από τα σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσετε? Κοιτάξτε, καταρχήν αυτή η επιστολή που δώσαμε χθες στη δημοσιότητα, εμείς την έχουμε στείλει από την Δευτέρα πριν βγουν τα μέτρα. Γιατί τη δώσαμε εκ των προτέρων και εκ των υστέρων. Την στείλαμε μάλλον. Τι θεωρούμε? Θεωρούμε ότι από τη μια υπάρχει μια σωστή, αν θέλετε, κατεύθυνση ότι πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα για την αγορά, κυρίως για αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει. Όμως υπάρχει ένα διάμεσο στάδιο το οποίο είναι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει και επιχειρήσεις που δουλεύουν. Σε επιχειρήσεις που δουλεύουν και δουλεύουν για το σκοπό να παρέχουν τις βασικές ανάγκες στους πολίτες, και αυτές είναι οι βασικοί κλάδοι, είναι τα τρόφιμα, τα ποτά και τα φάρμακα,
που μέσα σε εκεί, σε αυτές υπάρχουν και άλλοι διάμεσοι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν όλα αυτά, όπως μεταφορές, logistic, καύσιμα και άλλα, να μην τα αναφέρουμε όλα, και μένουν ανοιχτά, διακόπτοντας και παγώνοντας οι επιταγές που υπάρχουν στην αγορά, ο οικονομικός προγραμματισμός των επιχειρήσεων αυτών μπερδεύεται. Βγαίνει εκτός προγράμματος. Δηλαδή λέτε ότι υπονομεύει και τις υγιείς επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, εάν οι επιχειρηματίες, αυτοί που μπορούν να πληρώσουν τις επιταγές, δεν τις πληρώσουν και κάτσουν πίσω από το γράμμα, αν θέλετε, της, των 75 ημερών, πολύ φοβάμαι ότι πολλές επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να τα απεξέλθουν, γιατί μπαίνουμε σε ένα καθεστώς επί εποχής capital control που θα ζητάνε όλοι τα λεφτά μετρητά για να μπορούν να εξυπηρετήσουν. Έτσι, όταν δεν έχουν αυτή τη θεματοδότηση. Εμείς αυτό που είπαμε είναι ότι πρέπει σε αυτή την εξίσωση επιτέλους να μπουν και οι τράπεζες μέσα. Δηλαδή, όπως είπε και προς την προηγούμενη, που καθόλου νομίζω και η άποψη μου, η προσωπική μου, δική μου άποψη είναι ότι όλα τα μέτρα έχουν πάρθει γρήγορα προς σωστή κατεύθυνση. Απλά υπάρχουν και κάποιοι, αν θέλετε, κάποιες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Πιστεύουμε ότι η οριζόντια απόφαση για τις 75 μέρες είναι λάθος. Εμείς αυτό που είπαμε είναι ότι σε εξίσωση που έβαλε ο Πρωθυπουργός, κυβέρνηση, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, που όλοι θα απομοστούν το βάρος, αν θέλει, της κατάστασης ζημιάς, θα πρέπει να μπουν και οι τράπεζες. Άρα λοιπόν τι λέμε, ότι οι τράπεζες στους εκδότες που έχουν προμηθεύσει τον μπλόκο επιταγών, και αυτές είναι οι υπεύθυνες που τους προμηθεύσανε, δεν είναι κάποιος άλλος, αυτές πήραν την απόφαση, θα πρέπει να τους υποστηρίξουν, να τους δώσουν ένα κεφάλαιο κίνησης για τις επιταγές που είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα οι 75 μέρες, μηδενικό ζητήσαμε, μηδέν επιταγείο, και να μπορούν να εξοφληθούν οι επιταγές ώστε να μπορέσει η αλυσία της οικονομίας να λειτουργήσει. Δεν γίνεται από τη μια να ζητάμε επιχειρήσεις να είναι ανοιχτές και να ζητάμε προϊόντα στα ράφια και φάρμακα και όλα αυτά, και από την άλλη να μην υπάρχει χρηματοδότηση. Λογικότατο. Υπάρχει αυτή η διάθεση από τις τράπεζες, λέτε, κύριε Μαρλαφέκα? Όχι. Για μια ακόμη φορά, και νομίζω και το λέω πολύ ξεκάθαρα, με τους υπουργούς που μίλησα, αυτό που μεταφέραν είναι ότι δεν αναλαμβάνουν ευθύνη οι τράπεζες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Έχουμε περάσει τόσα μνημόνια, τώρα έχουμε μια καινούργια κρίση και οι τράπεζες είναι απούσες από την κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Μαρλαφέκα. Και νομίζω ότι είναι και το παράπονο σχεδόν όλων των Ελλήνων, ότι οι τράπεζες είναι απούσες από τις δυσκολίες που περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια και από τις δυσκολίες που περνάμε σήμερα. Πώς μπορεί Εμείς όμως το αυτό... καταθέσαμε εγγράφος και το λέμε και το φωνάζουμε. Από εκεί πέρα μην είμαστε κράτος. Οι τράπεζες πρέπει να μπουν σε αυτή την εξίσωση και να μπουν δυνατά. Για να μπορέσει να λειτουργήσει η αλυσίδα της οικονομίας και να υπάρχουν τα αγαθά που θέλει αυτή ο πολίτης για να νιώθει ασφαλές στο σπίτι του. Έχει δημιουργήσει και προβλήματα στις εισαγωγές αυτό οι 75 ημέρες. Κοιτάξτε, οι εισαγωγές δεν οι προμηθευτές του εξωτερικού που θα πληρωθούν κανονικά. Το ζητούμενο είναι ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες όπως ο κράτος ο δικός μας είναι περίπου 50-50 ζεστή αγορά σούπερ μάρκετ και 50 κρύα αγορά που είναι η χορέκα και οι εργαζόμενοι. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το 50 που αυτή τη στιγμή δεν πληρώνει εισαγωγικά δεν μπορεί να βοηθήσει για να υπάρχει το άλλο 50 να μπορέσει να υπάρχει το κεφάλαιο κίνηση των επιχειρήσεων. Έτσι, κάποιοι μπορούν γιατί έχουν κάνει το κομμάτι τους και είναι δυνατές εταιρείες. Αλλά κάποιες άλλες, αυτά κυρίως είναι μέτρα τα οποία χτυπάνε τους μικρούς. Είναι η στιγμή. Εμείς οφείλουμε να τα αναδείξουμε.
Είναι η στιγμή, κύριε Μαρλαφέκα, που πρέπει όλοι να πούμε ότι επιβάλλεται πλέον να στηρίξουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις, τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Καταρχήν, αυτό που ανέδειξε αυτή η κρίση είναι ότι αν δεν αποκτήσουμε γρήγορα πάλι η δικιά μας παραγωγή σε όλες τις κατηγορίες, σε όλους τους κλάδους, πάλι πάντα θα είμαστε εξαρτώμενοι από άλλες οικονομίες. Άρα λοιπόν νομίζω ότι για μια ακόμη φορά λέμε και στην κρίση, την οικονομική κρίση, είναι ότι αν δεν καταλάβουμε ότι τι πρέπει να καταλάβουμε, δηλαδή να ξαναποκτήσουμε κατανοητική συνείδηση για το τι και πώς πρέπει να καταναλώνουμε. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη του καταναλωτή και πρέπει να το καταλάβουμε. Το μόνο όπλο που έχουμε, αν θέλετε, στην αντιμετώπιση και άλλων οικονομιών προς την Ελλάδα, είναι να ξέρουμε και να επιλέγουμε τι καταναλώνουμε. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα, κύριε Μαρλαφέκα, σας φοβίζει, όταν βγούμε από αυτήν την κρίση, και με την ευχή βέβαια να είμαστε όλοι καλά, πάνω απ' όλα η υγεία και μετά όλα τα άλλα. Σας φοβίζει όμως η επόμενη μέρα? Προφανώς είναι η υγεία. Αν θα μου πείτε πότε θα βγούμε, θα σας πω ότι θα είναι η επόμενη μέρα. Επειδή το βασικό πρόβλημα είναι ότι κανένα δεν ξέρει, γίνονται κάποιες, αν θέλετε, υπάρχουν κάποια πλάνα και κάποιους επιστήμονες, βλέποντας ότι ίσως και ευελπιστώντας ότι το Μάιο κάπου θα ηρεμήσει η κατάσταση σιγά σιγά και με την εμπειρία των εποχιακών της εποχιακής γρήπης που έχουμε στην Ελλάδα, αν έχει την ίδια, αν θέλετε, αντίδραση στην ζέστη και στο κλίμα της Ελλάδος, νομίζω θα πάμε γρήγορα προς το καλύτερο. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε ένα άλλο κόσμο από τις συμπεριφορές μας, από τις μεταξύ μας συναλλαγές, από τις μεταξύ μας πώς το λέμε, τη μεταξύ μας προσέγγιση, ας το πούμε έτσι, γίνεται ένας άλλος κόσμος και στην οικονομία και στις προσωπικές μας σχέσεις. Τουλάχιστον στις προσωπικές μας σχέσεις, κύριε Μαρλαφέκα, ας γίνουμε καλύτεροι. Για την οικονομία, ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Να σας ευχαριστήσω για αυτήν την συνομιλία. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να είστε καλά. Εσείς καλή δύναμη. Καλό βράδυ. Άγνωστο λοιπόν το πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Θα είναι, το σίγουρο είναι ότι θα είναι πολύ διαφορετική. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.